Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ καταδικάζει την εφνιδιαστική κίνηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να φέρει εσπευσμένα, όπως λένε στη Βουλή, τροπολογία στο συνδικαλιστικό νόμο, με την οποία επιχειρεί να περιορίσει το δικαίωμα στην απεργία. Η ΑΔΔΗ καλεί τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες σε όλη τη χώρα να συμμετάσχουν μαζικά και δυναμικά στην πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 14 Δεκεμβρίου, ώστε να διατρανώσουν όλοι μαζί την αντίθεση στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Στην ίδια τροπολογία, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος Χρήστος Γρίβας, η κυβέρνηση κάνει ένα ακόμη δώρο στους εργοδότες, καθώς περιλαμβάνεται διάταξη που προβλέπει πως για την καταβολή αποζημίωσης σε εργατικό ατύχημα απαιτείται η διαπίστωση με δικαστική απόφαση πως το ατύχημα οφείλεται σε δόλο του εργοδότη. Η κυβέρνηση, συνεχίζοντας την πάγια πρακτική των κυβερνήσεων όλα αυτά τα χρόνια της μνημονιακής λέλαπας, κατέθεσε χθες το βράδυ εγκρυπτό την διάταξη που προβλέπει την τροποποίηση του 1264 που αφορά τον τρόπο λήψης των αποφάσεων των εργαζομένων για την απεργία. Μια πρακτική την οποία την έχουμε καταδικάσει και τη θεωρούμε απαράδεκτη. Και όποιος θέλει και θεωρεί ότι έχει την νομιμοποίηση από την κοινωνία να νομοθετεί με αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται να νομοθετεί νύχτα. Και ειδικά για σοβαρότατα ζητήματα και ειδικότερα για τα δικαιώματα των εργαζομένων που αποτυπώθηκαν στον 1264 με χρόνων αγώνες. Αναγκάστηκε να την αποσύρει σήμερα το πρωί. Ενώ εμείς, όπως σας γνωρίσαμε από χθες το βράδυ, είχαμε προκηρύξει και έχουμε αυτή τη στιγμή πανελλαδική στάση εργασίας και κινητοποίηση στην Αθήνα από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Θεωρούμε ότι τις αμέσως επόμενες μέρες και εν ώψη της απεργίας, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι προκηρυγμένη για τις 14 Δεκέμβρη, η οποία είναι η γενική απεργία και από τους εργαζόμενους στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, πρέπει και οι εργαζόμενοι στο ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα και με αφορμή την κατάθεση της περίφημης τροπολογίας για το δικαίωμα της απεργίας να εντείνουμε τις κινητοποίησεις μας. Και αυτό το οποίο το απέσυρε προσωρινά σήμερα το πρωί, να μην αφήσουμε να ψηφιστεί και να πάρει σάρκα και οστά. Θέλω να καλέσω τόσο τους συνάδελφους μου στο δημόσιο τομέα, όσο και τους εργαζόμενους στο ιδιωτικό τομέα, τους ανέργους αυτής εδώ της πόλης, να συντονιστούμε. Να συντονίσουμε τις δράσεις μας εν ώψη της μεγάλης απεργιακής κινητοποίησης της 14 του μηνός. Και από κοινού να δώσουμε απάντηση σε όλες αυτές τις μεθοδεύσεις. Μεθοδεύσεις οι οποίες και τα τελευταία δικαιώματα που έχουμε κατακτήσει τα τελευταία χρόνια, όπως είναι το δικαίωμα στην απεργία, παίρνονται πίσω. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος των εργαζομένων ΟΤΑ Ιωαννίνων, Χρήστος Μεντής, καλώντας και αυτός να συμμετάσχουν όλοι στην απεργία, στέλνοντας έτσι ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στα όσα επιχειρεί το Υπουργείο. 14 του μηνός υπάρχει μια πανδημοσιοπαλλητική πανεργατική απεργία. Η κυβέρνηση ήδη προχωράει, αν και σήμερα είπαν θα το πάρουν πίσω, σε ένα, πέρα από τους νόμους που έχει ψηφίσει μέχρι τώρα, καινούριους νόμους αντισυνδικαλιστικούς. Προφανώς και θέλουν να βάλουν με όλα τα μέσα εμπόδιο στις απεργίες των εργαζομένων, φέρουν το συνδικαλιστικό νόμο και βέβαια θα υλοποιήσουν και τα άλλα μέτρα που έχουν πει για την αξιολόγηση που θέλουν να κάνουν. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν άλλο δρόμο από το δρόμο της αντίστασης. Χρειάζεται, συνάδελφοι, να βγούμε στο δρόμο, να νικήσουμε την απάθειά μας εντός εισαγωγικών, αλλά και τους φόβους. Με τον αγώνα κάτι μπορεί να κερδίσουμε και μπορούμε να κερδίσουμε πολλά. Σίγουρα όμως, εάν καθίσουμε στον καναπέ μας, θα μας πάρουν και αυτά τα οποία έχουν απομείνει.